50 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από το στρατιωτικό πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967. Σπάνιο αρχαιακό υλικό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, της ΕΡΤ, της Βιβλιοθήκης των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και της Προσωπικής Συλλογής του συγγραφέα Θανάση Σκρουμπέλου, προβλήθηκε με αφορμή την επέτειο αυτή στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης. Το σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν πρέπει ούτε να ξεχνάμε, αλλά δεν πρέπει και να φοβόμαστε και την ιστορία. Και ως υπηρεσία Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, τότε Γενική Γραμματεία Τύπου, είχε διαδραματίσει ένα καθοριστικό ρόλο για την καθιέρωση του καθεστώτος της Χούντας, τον καθαγιασμό της ως μια εθνοσωτήριο επανάσταση. Η δικτατορία που επιβλήθηκε την 21η Απριλίου του 1967 αποδεικνύει ότι η δημοκρατία είναι ένα αγαθό από τη φύση του εύθραυστο. Την ώρα μάλιστα που η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη προκαλεί προβληματισμό. Το πρωί του 21 Απριλίου έχει συλληφθεί ο Κανελόπουλος, ο Παπαλιγούρας, υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αθανάσιος Φροντιστής που είναι υπουργός, έχοντας διατελέσει πρώην ΓΕΘΑ και αρχηγός του ΙΔΕΑ, καταλαβαίνει αμέσως ποιοι έχουν κάνει το πραξικόπημα. Μαζεύει τους υπόλοιπους υπουργούς, συνεδριάζουν στο σπίτι του Αθανάσιου Τσαλδάρη και αποφασίζουν να μην κάνουν απολύτως τίποτα. Είμαστε σε μια περίοδο όπου έχουμε μια τεράστια εργατική μετανάστευση προς τους χώρους Δυτικής Ευρώπης. Περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι θα περάσουν μέσα στις δεκαετίες του 50 και του 60 από το χώρο της Δυτικής Ευρώπης. Και βέβαια υπάρχει αυτό το καινούργιο φαινόμενο, η αύξηση της φυσικής μετανάστευσης. Η απουσία ουσιαστικής και πολύπλευρης μόρφωσης είναι ένας από τους κινδύνους που απειλούν τη δημοκρατία. Στο λόγο του εξάλλου Παπαδόπουλος, σε έναν από τους λόγους του, η έννοια της ενότητας του έθνους και της αγάπης βρίσκονταν σε περίοπτη θέση. Μην ασχολείστε με το παρελθόν, έλεγε. Ρίψατε το παραπέτασμα πίσω σας και ατενίσατε το μέλλον. Η λύθη είναι μέθοδος αναδημιουργίας, είναι μέθοδος εξυγιάνσεως.